φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας της Ιεμένης Σανάα. Ζητούν τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη λωρίδα της Γάζας και καλούν τις αραβικές χώρες να επιδείξουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη προς τους Παλαιστίνιους. Βγήκαμε στους δρόμους για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους αδελφούς μας στη Γάζα που έχουν αποκλειστεί από τους σιωνιστές σε συνεργασία με άλλους Άραβες. Το μήνυμά μας στα αραβικά καθεστώτα, ειδικά στα αδέρφια μας στην Αίγυπτο, είναι να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα. Από το Λονδίνο μέχρι το μακρινό Σίδνεϊ, οι διαδηλώσεις συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο Cape Town η πορεία διαμαρτυρίας είχε ως κεντρικό αίτημα την αποπομπή του Ισραηλινού πρέσβη από την Νότια Αφρική. Κύμα αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και στο Παρίσι. Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν από την κυβέρνηση Ολάν να αλλάξει στάση απέναντι στο Ισραήλ και πίεσαν για την επιβολή κυρώσεων προς το Τελ Αβίβ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην πορεία διαμαρτυρίας έλαβαν μέρος και μέλη του αριστερού Ισραηλινού κόμματος Ένα Έθνος που υποστηρίζει τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.